Ανατολικής Αττικής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Καθώς έχει γίνει μια καταγγελία, κύριε Καλιακμάνη, από την ηθοποιό την κυρία Τζέννη Ιωακιμίδου, εναντίον αστυνομικών, που όπως ισχυρίζεται την εμπόδισαν να πάει γρήγορα το παιδί της στο νοσοκομείο. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, το παιδί της είχε σπασμούς και οι αστυνομικοί της φέρθηκαν απαξιωτικά, με ειρωνία, και την εμπόδισαν να φτάσει γρήγορα στον προορισμό της. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχουν συνηθίσει οι αστυνομικοί σε τέτοιες συμπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως οι αστυνομικοί όταν δουν ότι κάποιος κινδυνεύει βοηθούν, διευκολύνουν, ανοίγουν δρόμους, δηλαδή σε τέτοια έχουμε συνηθίσει. Αυτό το περιστατικό λοιπόν πραγματικά, αν ευσταθεί, μας λυπεί, καταγράφουμε την καταγγελία και θέλουμε την άποψή σας. Πρώτα όμως να δούμε ένα βίντεο. Μία καταγγελτική ανάρτηση στο διαδίκτυο από την ηθοποιό Τζέννη Ιωακιμίδου, που όπως όλα δείχνουν, θα αναζητήσει τη δικαίωσή της στη δικαστική αίθουσα. Γιατί θεωρώ πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν υπάρχει ένα παιδί σε περί 40 πυρετό και σπασμούς μέσα στο αυτοκίνητο. Και το βλέπει. Το πιο φοβερό που δεν το έγραψα και στο Facebook είναι ότι το σχόλιο της κυρίας ήταν: δεν παθαίνει τίποτα το παιδί σου. Όταν της είπα: έχω ένα μωρό με 40 πυρετό μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο το μεταφέρω στο νοσοκομείο. Η απάντησή της ήταν: δεν παθαίνει τίποτα το παιδί σου. Μου πέταξε τα χαρτιά, με έγραψε και μου πέταξε την κλίση μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μου την έδωσε καν στο χέρι, μου απευθυνόταν στον ενικό. Δηλαδή, μία συμπεριφορά, όχι ανάρμοστη απλά. Αυτό είναι ανήκουστο. Απάνθρωπο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί στα χρονικά. Τουλάχιστον σε μένα δεν έχει ξανασυμβεί. Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την γνωστή ηθοποιό, όταν τη Δευτέρα το πρωί το ανήλικο παιδί της παρουσίασε σπασμούς και ύστερα από την εκτίμηση του παιδιάτρου το μετέφερε εσπευμένο στο νοσοκομείο. Η ίδια ομολογεί ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα και πως είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο, αλλά θεωρεί σκόπιμη και προκλητική τη συμπεριφορά του πληρώματος του περιπολικού που τη σημείωσε στην παράβαση. Έχω φίλο αστυνομικό, ο οποίος είναι υπόδειγμα. Είναι εξαιρετικός επαγγελματίας, με ήθος, αρχές και νονός του παιδιού μου. Δεν είναι αυτή η άποψή μου για την αστυνομία. Είναι πολύ διαφορετική. Επίσης, ο παππούς μου, ο πατέρας της μου, ήταν αστυνομικός. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις και δυστυχώς για μένα έπεσα στην εξαίρεση. Που ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι δύο αστυνομικοί. Θα μπορούσαν να με σταματήσουν, να με γράψουν πάρα πολύ γρήγορα και να με αφήσουν να φύγω να πάω στο παιδί μου στο νοσοκομείο. Ή όπως οι περισσότεροι υποστηρίζουν στα διάφορα blogs, θα μπορούσαν να με πάνε και συνοδεία στο νοσοκομείο. Να μου ανοίξουν τον δρόμο. Αν όχι αυτό, τουλάχιστον να με άφηναν να φύγω και να μην με καθυστερούσαν τόσο πολύ και αδικαιολόγητα, ειδικά τη δεύτερη φορά. Εκεί ακριβώς είναι και ο θυμός μου και γι' αυτό έκανα την ανάρτηση αυτή στο Facebook και γι' αυτό έχει αναλάβει και την υπόθεση ο δικηγόρος μου. Γιατί υπήρξε και δεύτερη φορά σήμα της τροχέας να σταθμεύσει το όχημά της αμέσως μετά την πρώτη παράβαση. Λίγα μέτρα πιο κάτω, το περιπολικό ανάγκασε ξανά την ηθοποιό να κινητοποιήσει το όχημά της. Από την πλευρά της, η αστυνομία δίνει άλλη εκδοχή. Άρχισε να φωνάζει: είναι το παιδί μου άρρωστο, το πάω στο νοσοκομείο. Δεν ζήτησε βοήθεια από τους συναδέλφους να συνοδευτεί το παιδί στο νοσοκομείο. Από ό,τι λένε οι συνάδελφοι, δεν έδειχνε παιδί που έχει σπασμούς ή ότι χρήζει κάποιας άμεσης ιατρικής βοήθειας. Στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει, να ορίεται και να φεύγει κορνάροντας και περνώντας επιδεικτικά μπροστά της στο κόκκινο. Αλλά και σε αυτό, η ηθοποιός Τζέννη Ιωακιμίδου έχει διαφορετική ερμηνεία. Δεν είχα προλάβει να απομακρυνθώ 300 μέτρα. Πώς πέρασα από ό,τι. Δεν γίνονται αυτά που λέτε. Υπάρχει μάρτυρα. Εμένα το πρόβλημά μου δεν ήταν ότι με σταμάτησαν και πήρα μια κλίση. Καλά έκαναν. Έκαναν τη δουλειά τους και με σταμάτησαν γιατί είχα υπερβεί το όριο ταχύτητας. Έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνω. Το πρόβλημά μου ήταν η αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το καυσόνι που μου έκαναν σταματώντας με οι ίδιοι μετά από ένα λεπτό, δύο λεπτά, δεν είχα προλάβει να φύγω, δεν είχα απομακρυνθεί 300 μέτρα και με ξανασταμάτησαν οι ίδιοι με πολιτικά ρούχα, ένας κύριος που οδηγούσε το περιπολικό για να μου πάρει πάλι την άδεια που προφανώς είχαν ξεχάσει να μου την κρατήσουν την πρώτη φορά, δεν κατάλαβα. Ωστόσο, η ίδια διαβεβαιώνει πως το παιδί είναι καλά στην υγεία του παρά την καθυστέρηση. Κύριε Καλιακμάνη. Τώρα τι να επιρασπιστώ.
να πω σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να περνάμε με κόκκινο ή να τρέχουμε 140 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένη. Σε καμία. Το σημείο αυτό, εχθές. Σε καμία απολύτως. Εχθές το σημείο αυτό. Αν εμένα κινδύνευε το παιδί μου, Χρήσλα μου, με 200 θα πήγαινα. Βεβαίως, αλλά θα πατούσες στην κόκκινα συνεχώς ή θα ζητούσες τη βοήθεια της αστυνομίας να περνάς τα κόκκινα για να μην σκοτώσεις και να μην την ώρα πάνω στην τρέλα σου τη βοήθεια της αστυνομίας δεν έχεις. Δεν μπορείς να ζητήσεις καμία βοήθεια. Πατάς τον γκάζι να πάει να φτάσει το παιδί στο νοσοκομείο. Ίσα ίσα λες στους αστυνομικούς. Κινδυνεύει το παιδί μου. Εγώ θα καταγγείλω τους αστυνομικούς αν τους ζητήσω βοήθεια και δεν μου τη δώσουν. Εκεί είναι η πραγματική καταγγελία. Πρέπει να σταματήσεις όμως, να μιλήσεις, να τους πεις υπάρχει αυτό το θέμα. Και την ώρα αν είσαι... Εκείνη την ώρα αν έχεις άγχος να πας γρήγορα και έχει το παιδί σπασμούς, δεν σκέφτεσαι. Τρέχεις λοιπόν με 140 χιλιόμετρα. Ναι. Τρέχεις με 140 χιλιόμετρα λοιπόν σε ένα δρόμο που είναι μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι εχθές 3 η ώρα διαμελίστηκε ένας άνθρωπος. Διαμελίστηκε ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο. Είναι νεκρός ένας άνθρωπος. Εχθές 3,5 ώρα το πρωί. Έγιναν 2 ατυχήματα εκεί κοντά, επί της Βουλιαγμένης. Αλλά μετά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι συνεχίζεις κιόλας και περνάς με κόκκινο, μπαίνεις με κόκκινο στη Βουλιαγμένη. Μπέστε λοιπόν εσείς στο σημείο αυτού που διέρχεται με πράσινο. Συστά. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό. Σκοτώστε. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι περνάς με πράσινο και βλέπεις ξαφνικά ένα αυτοκίνητο μπροστά σου να σου βγαίνει με κόκκινο. Άρα, ποιος έθεσε σε κίνδυνο το παιδί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Καλλιεργημένη, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Εγώ θα δεχτώ ότι όντως έτρεχε με 140-150 όσο θέλετε. Έστω και ότι είπε στους ανθρώπους, στους αστυνομικούς εκεί πέρα, ότι το παιδί μου έχει πρόβλημα. Δεν έπρεπε εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί να πούνε: έχει πρόβλημα το παιδί σας, ελάτε να σας πάμε στο νοσοκομείο. Αν το δεν είπε, έπρεπε. Αν το είπε η αστυνομική, έπρεπε αμέσως να τη συνοδεύσουν στο νοσοκομείο. Είστε σίγουρος ότι. Τουλάχιστον η ίδια αυτή ισχυρίζεται ότι τους είπε: πάω το παιδί μου στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν θα ανακαλέσω τους χαρακτηρισμούς που λέει η ίδια στη δική της συνανάρτηση. Εγώ θα πω όμως το εξής. Ότι αν έχει πει αυτό το πράγμα αυτή η γυναίκα, δεν έχουμε λόγο να το φυσικήσουμε. Άρα έχουμε αυτό να κάνουμε με πέντε. Δεν έπρεπε οι συναδελφοί σας να πούνε. Ναι, πάμε, φύγαμε τώρα στο νοσοκομείο. Άρα έχουμε να κάνουμε με πέντε απάνθρωπους και αγενείς αστυνομικούς. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ δεν λέω αυτό. Σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι. Μα θέλετε να δώσω εγώ μια άλλη ερμηνεία, επειδή ερμηνεύουμε τώρα από ό,τι βλέπω. Εγώ μια ερμηνεία, η δική μου ήταν η εξής. Ότι μπορεί επειδή εκείνη τη στιγμή το καθήκον τους ήταν να κόψουν κλήσεις, να επιβάλλουν πρόστιμα και να κάνουν το καθήκον που είχαν. Δεν είναι αυτό το καθήκον. Που ήταν επιταλμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό. Να μας εξηγήσει η ίδια τι έγινε, γιατί την έχουμε στο τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Κυρία Ιωκημίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς είστε? Θέλουμε λίγο να ρωτήσουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες αστυνομικοί μας έχουν συνηθίσει να είναι προστατευτικοί και βοηθητικοί απέναντι στις μητέρες και στις γυναίκες. Αν όμως έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε ποιος είχε αυτή τη συμπεριφορά. Από το δικτύο ειδήσεων. Δεν είχα σκοπό να βγω, αλλά νιώθω ότι σκοπό μου είναι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και την αλήθεια. Πράγματα είναι ακριβώς όπως έγραψα και στο σελίδα μου. Πήγαινα το παιδί μου, έτρεχα όπως είχα φύγει μόλις από την παιδίατρο και πήγαινα το παιδί μου στο νοσοκομείο. Το παιδί ήταν σε 40 πυρετό και σπασμούς. Με σταμάτησαν δύο αστυνομικοί. Πρέπει να ενημερώσω ότι το σύνολο αστυνομικοί και όχι πέντε όπως υποστηρίζουν. Με σταμάτησαν λοιπόν δύο αστυνομικοί, μια κυρία και ένας κύριος. Δεν ξέρω ότι καταλάβω το λόγο που με σταμάτησαν. Με κρατούσαν ραντάρ κάμερα. Με το που άνοιξε το παράθυρο το αυτοκινήτου μου, έτσι το παιδί πίσω, του λέω: βιάζομαι γιατί πάω στο νοσοκομείο, το παιδί μου είναι με 40 πυρετό. Η αστυνομικός μου ζήτησε, άδεια δίπλωμα τα χαρτιά μου, τη τα έδωσα όλα, την παρακάλεσα να κάνει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Υπήρχε άλλο ένα όχημα σταματημένο από την τροχέα που το έγραφαν, καθυστερούσαν υπερβολικά. Κάποια στιγμή αντέγραφε και είπε ότι σας παρακαλώ, μιλήσαμε με την παιδεία σας πριν την παιδεία σας, και παρακάλεσα
να μιλήσω με την παιδίατρο, να τη επιβεβαιώσω ότι το παιδί μου είναι άρρωστο, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή κοιμότανε από τον πυρετό και προφανώς να μην με είχε επιθέσει η αστυνομικός. Την παρακάλεσα να μιλήσω στην παιδίατρο, ότι δεν φέχτηκε. Μετά από ένα τουλάχιστον πεντάλεπτο εξάλληλο, το παιδί ξύπνησε και ξαναχλαίει. Η αντίδρασή τη ήταν όταν αγγελιογνωμόνω. Να το δώσω με το πλήρη τη σκοπονοφύγω. Το παιδί μου είπε ότι πρέπει να το πάω στο γιατρό, κινδυνεύει. Μου είπε ότι μετά, όσο παιδί σου δεν παθαίνει τίποτα, πρόσεχε και μη σκοτώσει κανέναν, επειδή πήγαμε 100 χιλιόμετρα στην λεωφόρο βουλιαγμένη, με αλλά αναμένα, που νομίζω ότι θα σε γονιό, θα είσαι άνθρωπο όταν κινδυνεύει να δικό του, θα έκανα να αντιδρούσε ακριβώ το ίδιο. Άρα ένα λεπτό, είχε τα αλάρμα αναμένα. Φυσικά είχε τα αλάρμα αναμένα. Καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή, της πορείας του οχήματος. Ναι. Μα το έχω γράψει και στο Facebook αυτό. Με τα λάρμα αναμένα, όντω, έπρεπε να δείξω το παιδί μου στο νοσοκομείο, με τα χάρτια, με το μέρος της δοσίας. Λοιπόν, σε ποιο νοσοκομείο προς... Στο Ιασό. Μάλιστα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω για το παιδί σας. Το παιδί σας είναι καλά, πήγατε στο νοσοκομείο τελικά? Βεβαίως πήγατε στο νοσοκομείο. Πήγατε στο νοσοκομείο, είναι εντάξει το παιδί, καταρχήν. Και μπορώ να έχω και μαθηματικά το νοσοκομείο. Ναι, καταρχήν αυτό. Ρωτάω αυτό. Είναι καλά το παιδί σας? Ακούστε με λίγο. Ναι. Έχετε καταλάβει ότι θέσατε ακόμα και το παιδί σας σε κίνδυνο όταν τρέχατε με 140 χιλιόμετρα την ώρα ή όταν βγήκατε με κόκκινο στη Βουλιαγμένη? Αυτό μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε. Δεν φορά ότι βγήκα. Πώς? Δεν είχα προλάβει να σκίσω τα κύτταρα, δεν είχα προλάβει να πνευματιστώ τα πόδια μέτρα. Όταν με ξανασταμάτησε το ίδιο περιστατικό. Με κόκκινο αρνούμε ότι πέρασα. Όπως υποστηρίζουν, θα θυμηθούν και το κινητό. Άρα, γιατί πιστεύετε, να σας ρωτήσω, γιατί πιστεύετε λοιπόν ότι οι αστυνομικοί ήταν τόσο αγενείς απέναντί σας? Είχαν κάτι με εσάς? Γιατί το πιστεύετε αυτό? Δεν ξέρω τον λόγο. Τι νομίζετε εσείς? Πραγματικά ήταν αγενείς, δεν μπορώ να ξέρω τον λόγο. Πάντως ήταν όχι μόνο αγενείς, προκλητικοί, αγενείς και έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού. Να θέσω εγώ ένα. Πιστεύετε ότι το κάνανε επίτηδες οι αστυνομικοί? Θέλαν να. Πιστεύετε λοιπόν ότι. Δεν είναι αστυνομικοί. Δεν είναι αστυνομικοί. Δεν ξέρω γιατί συνέβη. Αυτό που γράφετε ότι πέρασε. Αυτό που λέγεται ότι περάσατε και πριν δύο μήνες με κόκκινο, αληθεύει? Αληθεύει. Είχατε το παιδί σας πάλι μέσα. Για τα 25 ολόκληρα χρόνια έχω περάσει μία φορά με κόκκινο και με έκαψε δύο μήνες. Αυτό τι σημαίνει, κύριε? Ακούστε με να δείτε. Δεν θέλω να έχω καμία αντιπαράθεση μαζί σας. Αλλά θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι πέντε άνθρωποι που ήταν εκεί, πέντε αστυνομικοί. Δεν ήταν μία ήταν... επιμένε ότι ήταν πέντε άνθρωποι. Είχε δύο αστυνομικοί και ένα κύριο με πληθυντικά. Δεν σας άκουσα. Ότι ήταν πέντε άνθρωποι. Δεν ήταν πέντε άνθρωποι, λέει. Δεν ήταν πέντε άνθρωποι, ήταν. Εγώ ξέρω ότι ήταν ένας αξιωματικός και τέσσερις αστυνομικοί. Ήταν τρεις λοιπόν. Τελικά. Ήταν τρεις αστυνομικοί εκεί. Ήταν τρεις αστυνομικοί και αυτοί με πολιτικά που δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να με σπέκει να γνωρίζω τι ήταν ο συγκεκριμένος κύριος. Άρα εσείς πιστεύετε ότι αυτοί οι αστυνομικοί είχαν πρόθεση να κάνουν κακό στο παιδί σας και σε εσάς? Δεν θέλω να φτάσω εκεί. Θα μπορούσα όμως να έχει συμβεί κακό στο παιδί μου με την καθυστέρηση αυτή. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει με 140 χιλιόμετρα την ώρα, οι αστυνομικοί και τον συλλαμβάνουν. Δηλαδή, εσείς τι λέτε, όταν κάποιος πάει με 140 χιλιόμετρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας άκουγα πολύ ώρα που είστε στη γραμμή. Με ιδιαίτερη προσοχή. Και εγώ σας συγγνώμη. Ακούστε με τώρα εσείς. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί με σταμάτησαν. Έκαναν τη δουλειά του και σταμάτησαν. Όταν όμως είδα ότι δεν ήταν στη θέση οι αστυνομικοί να βγάλουν συμπέρασμα και να στείλουν τη σοβαρότερη κατάσταση και με φάνησε να μου απαντήσει και να ρίξει το δικό σου σου δεν παθαίνει τίποτα. Ήταν υποχρεωμένοι να μου κόψουν γρήγορα την κλίση και να μου αφήσουν σίγουρα, αν μη κι άλλο, θα μπορούσαν ακόμα και να με συνοδεύσουν μέσα στο νοσοκομείο. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε εσείς στους αστυνομικούς ότι ρε παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Έχω το παιδί μου. Έχει πρόβλημα. Σας παρακαλώ, συνοδέψτε. Το είπατε. Συγγνώμη, ζητήσατε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ζητήσατε να σας συνοδεύσουν και δεν σας συνόδευσαν, γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα.
Διότι ξέρω ότι όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και θέλει να πάει γρήγορα το παιδί του, παίρνει το 100, έρχονται αμέσως να το επιβεβαιώσουν οι άνθρωποι της Δίας, ανοίγουν τον δρόμο και ξαφνικά μπορείς να είσαι στο νοσοκομείο και κέλα σε 10 λεπτά. Να ρωτήσω κάτι. Η διένεξη ξεκίνησε, από ό,τι διάβασα στο Facebook, με μία γυναίκα αστυνομικό. Με γυναίκα αστυνομικό για την αφιστέρηση. Θεωρώ ότι ήταν προκλητικά. Δηλαδή, τι σας είπε, όταν λέτε προκλητικά. Δεν μου είπε κάτι, δεν μου είπε κάτι. Είπε πολύ αγγίσιο την όλη διαδικασία. Δεν μια διαδικασία για να κόψουν μια κλίση, να κάνουν 15 λεπτά. Φαίνεται από τις κλίσεις του κινητού που μου μιλώσατε με την παιδίατρο, πόση ώρα ήμουν εκεί. Την προηγούμενη φορά που περάσατε με κόκκινο, για ποιο λόγο περάσατε. Για ποιο λόγο πέρασε με κόκκινο. Την προηγούμενη φορά. Με πορτοκαλί και όχι με πορτοκαλί. Πριν δύο μήνες, περάσατε με πορτοκαλί. Ναι, σας παραλαμβάνω ότι τα 25 χρόνια του οδηγού. Έχετε έρθει ποτέ σε θέση να περνάτε με πράσινο και να δείτε ξαφνικά ένα αυτοκίνητο που έχει περάσει με κόκκινο απέναντί σας. Ρώτησε αν έχετε έρθει ποτέ, αν έχεις έρθει ποτέ, Τζένι μου, αντιμέτωπη με ένα αυτοκίνητο που έχει περάσει με κόκκινο. Δηλαδή, στη θέση, αν ήσουν εσύ στη θέση του άλλου αυτοκινήτου που βλέπει ξαφνικά κάποιον να περνάει μπροστά του με κόκκινο και στην ουσία θέτει σε κίνδυνο την ζωή του. Να πείτε αυτά τα επιχειρήματα σε αυτούς που έχουν χάσει ανθρώπους, γιατί κάποιος πέρασε με κόκκινο και τους βγήκε. Εντάξει, πάντως, εάν δημιουργήθηκε εκεί επί τόπου μία, ας το πούμε, ένας εκνευρισμός, γιατί μπορεί να ήταν η Τζέννη εκνευρισμένη ή μάλλον αγχωμένη, να πούμε, για να φτάσει το παιδί της στο νοσοκομείο γρήγορα, ή τύχει ανησυχία. Και μπορεί και η κυρία εκεί, η αστυνομικός, αυτόν τον εκνευρισμό να τον εισέπραξε λίγο αρνητικά, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς που εργάζεστε στα σώματα ασφαλείας, επειδή ήδη έχετε πειθαρχία στη δουλειά σας, θέλετε και από τον πολίτη να έχει μια πειθαρχία. Δεν είναι μόνο αυτό. Και ένα σεβασμό. Κυρία, μπορεί αυτό το άγχος, ας το πούμε λίγο, να ενόχλησε την αστυνομικό που της έκανε τον έλεγχο και να υπήρξε εκεί μια. Μια αστυνομικό που βγάζει συμπεράσματα για τη σοβαρότητα της ψυχικής παιδιών. Από πότε η αστυνομική έγιναν γιατροί. Και κρίνει τη σοβαρότητα μια στάση. Για ποιο το λέτε αυτό. Στο ότι εκτίμησαν την κατάσταση. Από ό,τι εξήγησε. Είπαν οι αστυνομικοί ότι εκτίμησαν την κατάσταση. Δεν παθαίνει τίποτα το παιδί σου, την απάντηση. Όταν της αυτά λέτε εσείς όμως. Το παιδί δεν παθαίνει τίποτα. Αυτά λέτε εσείς όμως. Οι αστυνομικοί είναι άλλα πράγματα. Είδα βεβαίως και ένα. Πρέπει να ομολογήσω ότι είδα και ένα συνάδελφό σας, συνδικαλιστή αστυνομικό, ο οποίος έκανε δήλωση ότι δεν είχε το παιδί τίποτα. Χωρίς να ξέρει αν είχε, δεν φαινόταν να έχει τίποτα. Αυτό δεν μπορούμε. Εντάξει, τι θα πει δεν φαινόταν να έχει τίποτα, δηλαδή. Προφανώς οι συνάδελφοι, η κυρία Στεφανίδου, του είπαν ότι είδαν το παιδί ήρεμο και αυτά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως. Ένα παιδί ήρεμο, ακίνητο, μπορεί να είναι και ένα παιδί το οποίο είναι αγιάριστο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Καλό θα είναι η κυρία Ιωακιμίδου να καταλάβει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να περάσει με κόκκινο φανάρι. Σε καμία περίπτωση δεν. Δεν το λέμε έτσι όμως. Δεν είναι σωστό. Ξέρετε, όλοι έχουμε υποστεί αστυνομικό έλεγχο της τροχέας. Ναι, να απαντήσετε. Μάλιστα. Γιατί είπα να βάλετε το παιδιό μου. Αυτό μπορεί να εξακριβωθεί αν πέρασε δεν πέρασε με κόκκινο ή απλά με την οπτική επαφή που χάνουμε το αυτοκίνητο και το φανάρι αστυνομική. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, δηλαδή κάποια. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί κάμερα. Μπορεί να υπάρχει και κάμερα. Μπορεί να υπάρχει και κάμερα εκεί. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχει, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι οι αστυνομικοί είχαν λόγο. Γιατί να σας το κάνουν όλο αυτό, δηλαδή. Πώς. Μήπως πρέπει να ψάξουμε λοιπόν λίγο περισσότερο. Να δούμε δηλαδή, λέει, αν υπάρχει κάμερα να τη δώσετε στη δημοσιότητα να αποδείξει ότι δεν πέρασε με κόκκινο. Άρα εσείς διαφωνείτε, λέτε ότι δεν πέρασε με κόκκινο, αλλά έτρεχα με 140. Αν είστε 120, έγραψα τη σελίδα μου στο Facebook. Αν είστε με 120, όπως υποστηρίζετε εσείς, μπορείτε να το πιστεύετε με 140. Πάνε
ένα ώρα δεν ήταν σίγουρα. Ότι έπρεπε να αυτή τη συγκεκριμένη ταχύτητα, γιατί φοβάσαμε γύρω του κάποιου στην οποία άπειρο ότι πήγαινε με 200. Φοβάσαμε τον άνθρωπο. Είπαν ότι πήγαινε με ταχύτητα, τα 30 ήταν σφαίρα, ναι. Δεν το αντιστήκησα ούτε για μία στιγμή. Μάλιστα. Δεν είχαν κανένα λοιπόν... λόγο οι αστυνομικοί να σας τηλεπορήσουν. Εντάξει, εμείς έχουμε... Έχουμε καταγράψει λοιπόν αυτή την καταγγελία, την έχουμε δημοσιοποιήσει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα έχει κάποια συνέχεια ιστορία. Εμείς ευχόμαστε να είναι όλοι οι αστυνομικοί πάντα βοηθητικοί απέναντι στον πολίτη, όπως είναι συνήθως η ελληνική αστυνομία. Κάποιες φορές υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και παρατράγουδα. Δεν ξέρω αν εδώ έγινε κάποια εξαίρεση, δεν ήμουνα μπροστά. Αλλά οφείλουμε και εμείς να καταγράψουμε την καταγγελία της κυρίας Ιωακημίδου. Κανένας δεν επιδέχεται τον έλεγχο. Ναι. Σε κανέναν δεν αρέσει ο έλεγχος, σε κανέναν δεν αρέσει κάποιος να του γράφει ένα πρόστιμο, ειδικά τις δύσκολες εποχές που περνάμε, και να βάζει το χέρι στην τσέπη. Και πόσο μάλιστα ο Έλληνας που στο DNA του έχει, ξέρετε, ένα θέμα με την εξουσία. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Κυρία Ιωακημίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.